Λοιπόν, τώρα θα μείνουμε στα του Κυπριακού. Βεβαίως έχουν σχέση και με το θέμα που μόλις είδαμε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε λόγο για την Τουρκία. Είναι βέβαιο ότι το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και δει στο Συριακό επηρεάζει άμεσα ή έμεσα και την εξέλιξη στο Κυπριακό. Απόψε φιλοξενείται στις τομές ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος. Είναι στη Λεμεσό. Πάμε κατευθείαν να τον συναντήσουμε στο στούντιο μας εκεί. Καλησπέρα, κ. Σιζόπουλε. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ, Χρήσταθε, για την πρόσκληση. Καλησπέρα από τη Λεμεσό. Να ρωτήσω λοιπόν, εάν συμμερίζεστε και τα όσα αναφέρουν σήμερα οι Financial Times, αλλά και τα όσα μεταδίδονται από τις Βρυξέλλες διαστόματος θεσμικών πια φορέων, ότι δηλαδή έχουν ευθυγραμμιστεί οι πλανήτες. Ο κύριος Έιντε λέει ότι έχουν ευθυγραμμιστεί τα άστρα, είναι σε μια σωστή πορεία και πλέον πρόσωλο ταχώς για λύση, που νομίζω ότι είναι και η ευχή όλων των Κυπρίων. Δεν υπάρχει κανένας που να μην θέλει λύση σε αυτόν τον τόπο. Αναμφίβολα, ευχή όλων μας είναι να υπάρξει μια λύση. Το ζητούμενο είναι ποια θα είναι αυτή η λύση. Θα είναι μια λύση δημοκρατική, μια λύση λειτουργική και βιώσιμη, μια λύση που θα είναι καλύτερη από το σημερινό καθεστώς, ή ενδεχομένως θα είναι μια λύση που θα είναι χειρότερη από ό,τι υπάρχει σήμερα. Ο ευθυγραμμισμός των άστρων, όπως είπα πρόσφατα και σε ένα άρθρο μου στις εφημερίδες, δεν σημαίνει πάντοτε ότι αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Και είναι λογικό ότι σήμερα υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι επιδιώκουν τη λύση του Κυπριακού, αλλά όχι οποιαδήποτε λύση. Λύση να είναι και ό,τι να είναι, είναι κάτι που δεν μας βολεύει. Ο αγγλοαμερικανικός παράγοντας. Αυτό καταλάβατε ότι κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα μπορέσω να το αναφέρω και αυτό με βάση τα όσα μέχρι στιγμής υπάρχουν ως συγκλήσεις. Ο αμερικανοβρετανικός παράγοντας σίγουρα θέλει τη λύση, γιατί διαμέσου αυτής της μορφής που σήμερα προωθείται ως λύση του Κυπριακού, θα μπορεί να παρεμποδίζεται η οποιαδήποτε αναβαθμισμένη σχέση ανάμεσα στην Κύπρο και την Ρωσία, η οποία σήμερα διαδραματίζει ένα αποφασιστικό και ουσιαστικό ρόλο στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι η Τουρκία στηρίζει μέχρι σήμερα υπό την κάλυψη των ΗΠΑ των ISIS για την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, που ήταν το τελευταίο προπύργιο της Ρωσίας σε αυτόν τον χώρο. Είναι γεγονός ότι και ο γερμανικός άξονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρεται για λύση του Κυπριακού, αλλά όχι για μια λύση σωστή, αλλά λύση ό,τι να είναι. Γιατί αφενός μεν έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα από τις επενδύσεις που οι Γερμανοί έχουν κάνει στην Τουρκία, αλλά και γιατί θέλουν σήμερα να αξιοποιήσουν την Τουρκία για να φράξουν τις ροές των μεταναστών και των προσφύγων προς τη Γερμανία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει αναβάθμιση σήμερα της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας με άλλη το Κυπριακό. Άρα αυτό το εμπόδιο πρέπει να εκλείψει. Ναι. Την ίδια στιγμή και η Τουρκία, όντως, θέλει λύση. Ποια λύση όμως θέλει? Θέλει μια λύση που να διασφαλίζει τα δικά της συμφέροντα και να επιβεβαιώνει την υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου. Γιατί έχει αποτύχει σε όλες τις πολιτικές που έχει ακολουθήσει στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Εδώ σε αυτή τη συλλογιστική θα σας πρότασε κάποιος ότι πάντως και όλοι αυτοί να συμφωνήσουν σε μια λύση ό,τι να είναι, τον τελικό λόγο θα τον έχει ο κυρίαρχος λαός δια των δημοψηφισμάτων. Ακριβώς. Άρα αν είναι ό,τι να είναι, οι Ελληνοκύπροι είναι βέβαιο ότι θα πούνε όχι. Γι' αυτό ακριβώς και κάποιοι δεν ενδιαφέρονται να ενημερώσουν τον λαό. Γι' αυτό και κάποιοι αποφεύγουν τη συζήτηση ενημέρωσης. Γι' αυτό ακριβώς και προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνικές αισιόδοξες προοπτικές με κύριο στόχο ακριβώς να κάμψουν μια ενδεχόμενη αντίσταση του λαού, τον οποίο θα φέρουν την τελευταία στιγμή υποτελεσμένο. Και εδώ ακριβώς σε αυτό το παιχνίδι παίζει και η Τουρκία, η οποία θα χρησιμοποιήσει ενδεχομένως, και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, το θέμα των εγγυήσεων για να δημιουργήσει μια πλασματική αισιόδοξη προοπτική. Δεδομένου ότι η Τουρκία θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα άμεσο ή έμεσο κυδαιμονευτικό ρόλο στη λειτουργία του Κυπριακού κράτους διαμέσου των αρμοδιοτήτων που θα εκχωρηθούν στο τουρκοκυπριακό συνιστό τμήμα, υπάρχει το ενδεχόμενο, κάτω από την πίεση της διεθνούς κοινότητας, κάτω από την πίεση το ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα έχουν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται να είναι πια εγγύητριες δυνάμεις, να αποσύρει το ενδιαφέρον της να είναι εγγύητρια. Οπότε σε εκείνο το σημείο είναι προφανές ότι εντός και εκτός Κύπρου κύκλοι θα επιχειρήσουν να πείσουν τον Κυπριακό λαό ότι τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Τώρα που κάμψαμε την αδιαλαξία της Τουρκίας, τώρα που έχουμε ένα πεμπλακεί από τις εγγύσεις, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Ψηφίστε αυτό το σχέδιο λύσης. Το οποίο όμως δεν θα είναι βιώσιμο. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ από αυτό εδώ το στούντιο χθες είπε ότι στην ουσία τα όσα αναφέρεται και σήμερα είναι αιτιάσεις. Στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι απλά προφάσεις για να μην πείτε στο λαό ότι διαφωνείτε με τη διζωνική δικοινοτική και δεν σας ενδιαφέρει
το να λυθεί σήμερα το Κυπριακό. Το είπαμε ξεκάθαρα, Χρυσαφέ, ότι διαφωνούμε με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία όπως την έχουν συζητήσει και όπως την υποστηρίζουν οι ηγεσίες του Δημοκρατικού Συναγερμού, του ΑΚΕΛ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Και εγώ θέτω ευθέως τα ερωτήματα. Θέλω να μου πούν σε ποια ομοσπονδία και σε ποιο ευρωπαϊκό κράτος το ανώτατο νομοθετικό όργανο που είναι η Γερουσία θα αποτελείται από ίσο αριθμό στη βάση εθνοτικής προέλευσης. Και μάλιστα για να λαμβάνεται οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές πλειοψηφίες. Και θα υπάρχει το εξής παράδοξο. Μία πρόταση θα συγκεντρώνει 30 ψήφους, αλλά επειδή από τη μία πλευρά θα παίρνει μόνο τους 10, δεν θα εγκρίνεται. Ναι. Ενώ άλλη πρόταση με 22 ψήφους, επειδή θα είναι 11 και 11 θα εγκρίνεται. Από την άλλη όμως είναι και το μόνο πράγμα με το οποίο μπορούμε να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι και με τους Τουρκοκύπριους και με την Τουρκία. Εάν αφαιρεθεί αυτή η κοινή συνιστόσα, τι θα κάνουμε? Μήπως εισηγήσετε να μείνουμε έτσι όπως είμαστε? Καθόλου. Αν είναι έτσι, πέστε το. Καθόλου. Πέστε το ότι είμαστε υπέρ της διατήρησης του στάτους. Εισηγούμαστε το αυτονόητο. Γιατί πληρώσαμε το βαρύ οικονομικό και κοινωνικό κόστος για να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ενισχύσουμε την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ίδια στιγμή να μπορούμε να επικαλεστούμε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς παρεκκλήσεις, χωρίς ακροτηριασμό και εκτόσεις. Αυτό έγινε με τις συγκλήσεις. Το γεγονός ότι συζητούμε να υπάρχουν εγγυημένες πλειοψηφίες, πληθυσμού και εδάφους, το γεγονός ότι ακυρώνουμε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, αλλά μεταφέρουμε δικαιώματα στο χρήστη που είναι ο σφετεριστής, ο έπικος. Το γεγονός ότι θα έχουμε τρεις διαφορετικές ιδιότητες πολιτών, με διαφορετικά δικαιώματα η κάθε μια. Το γεγονός ότι δεν θα εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια. Αυτή ήταν η στόχη μας. Γι' αυτό ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την ομοσπονδιακή δημοκρατική λύση θέλουμε. Θα πρέπει ξεκάθαρα οι δύο ηγεσίες να πούν στον Κυπριακό λαό ότι αυτό το οποίο συζητούν δεν είναι ομοσπονδία. Είναι συνομοσπονδία. Είναι λύση δύο κρατών. Ήταν αυτό που η Τουρκία ήθελε από τη δεκαετία του 1960 κατά τρόπο επίσημο και καταγεγραμμένο. Και προς επιβεβαίωση, ας διαβάσουν λίγο την έκθεση Γκάλο Πλάζα του 1965 για να δουν ακριβώς τι ζητούσε η Τουρκία του 1965 και τι σήμερα οι ηγεσίες αυτές έχουν αποδεχθεί ως λύση του Κυπριακού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.